Σώσον, Κύριε, τον λαόν Σου και ευλογήσον την κληρονομία Σου. Νίκας της ευσεβές κατέναντίον δωρούμενος και των σορφυλάτων μία του Σταυρού Σου πολίτευμα. Εγκαινιάστηκε και παραδόθηκε στην κυκλοφορία σήμερα το πρωί ο νέος κυκλικός κόμβος Αθηνών Λαρίσης. Με το νέο κόμβο καταργούνται φωτεινοί σηματοδότες στη διασταύρωση των οδών Λαρίσης και Αθηνών. Το έργο κρίνεται ως ιδιαίτερα σημαντικό. Κρίθηκε απαραίτητη η προέκταση της γέφυρας του Κραυσίδωνα προκειμένου να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες κυκλοφορίας των οχημάτων. Και δίνει κάνει μια κυκλοφοριακή ρύθμιση πολύ εύκολη για την είσοδο και την έξοδο προς την πόλη και αντίθετα. Είναι σε μια περίοδο πραγματικά κρίσης που όλα έχουν σταματήσει. Η σημερινή Δημοτική Αρχή συνεχίζει να δημιουργεί έργα, να εγκαινιάζει προς όφελος των πολιτών και της πόλης. Και να ευχαριστήσω και την σημερινή κυβέρνηση και τον αρμόδιο Υπουργό Υποδομών που συμβάλλει στο μέγιστο, στα πλαίσια μιας, αν θέλετε, άλλης εικόνας που θέλουμε να κάνουμε έναν βόλο ευρωπαϊκό, έναν βόλο καλύτερο, γιατί πλέον επί σειρά δεκαετιών ο Βόλος ήταν σε ένα τέλμα. Άλλαξε η πόλη και το βλέπει όλος. Όποιος δεν θέλει να το δει, λυπάμαι πολύ. Ως εκ τούτου, θέλω για άλλη μια φορά να τους ευχαριστήσω, να ευχαριστήσω και τη ΔΕΣ Θεσσαλίας, η οποία συνέβαλε σε ένα ποσοστό με τα φυτά και την διάπλαση, αν θέλετε, του κόμβου. Και είμαστε ανοιχτοί για ένα καλύτερο αύριο. Θα συνεχίσουμε, δεν σταματάμε. Όπως βλέπετε, όλη η πόλη είναι ένα εργοτάξιο. Και σε 10 μέρες θα δώσω μια συνέντευξη τύπου, γιατί υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες γκρίνιες και μουρμούρες, να καταλάβει και ο τελευταίος πολίτης το τι γίνεται στην πόλη. Γιατί δυστυχώς οι βρικόλακες δεν σταματάνε. Βρήκανε τώρα έδαφος και δυστυχώς δεν έχουμε διαζώσει Δημοτικό Συμβούλιο να γελάσει όλο το Πανελλήνιο μαζί τους. Πολύ ως ονού που θα τα πούμε από κοντά. Να ευχαριστήσω λοιπόν για άλλη μια φορά τη συνεργασία που έχω με την κυβέρνηση. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος γιατί σήμερα βλέπω ότι η Δημοτική Αρχή του Βόλου και ο Δήμαρχος υλοποιούν έναν ακόμη κόμβο. Θυμάμαι ότι αμέσως μετά τις εκλογές του Ιουλίου του 2019, μαζί με τον Δήμαρχο, είχαμε επισκεφθεί τον Υπουργό Μεταφορών και Υποδομών Κώστα Καραμανλή, ο οποίος αμέσως αντελήφθηκε τη σημασία της ολοκλήρωσης του δικτύου των κόμβων που αλλάζουν το Βόλο, που πραγματικά καθιστούν τις κυκλοφοριακές συνθήκες στην πόλη πιο βιώσιμες και πιο ανθρώπινες. Ο επισκέπτης του Βόλου μπορεί να καταλάβει τη διαφορά με τη λειτουργία των κόμβων, αλλά και ο πολίτης στην καθημερινότητά του. Έχω την εξουσιοδότηση τόσο από τον Υπουργό Μεταφορών και Υποδομών, όσο και από την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό, απευθυνόμενος προς συμπολίτες να πω ότι όσον υπάρχουν σοβαρές προτάσεις, μελέτες, αποτελεσματικότητα και ταχεία παράδοση των έργων, εποφελία της κοινωνίας, η κυβέρνηση θα είναι πάντα δίπλα και θα στηρίζει αυτές τις προσπάθειες. Είναι ευθύνη όλων μας, πρωτίστως του Δημάρχου και της Δημοτικής Αρχής, αλλά και όλων των υπολείπων, ο Βόλος να κερδίσει τη θέση που του αξίζει μεταξύ των ωραίων και μεγάλων ευρωπαϊκών πόλεων. Τα εγκαίνια τελέστηκαν από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Δημητριάδος και Αλμυρού κύριο Ιγνάτιο, παρουσία του Δημάρχου Βόλου κυρίου Μπέου και των συνεργατών του από τη Δημοτική Ομάδα. Ο Δήμαρχος πάντως δεσμεύτηκε για την κατασκευή άλλων τριών κυκλικών κομμών στη Νέα Ιωνία και στο τέλος της οδού Πολυμέρη, που συνολικά θα διευκολύνουν το κυκλοφοριακό, όπως είπε, πρόβλημα της πόλης.